Ο δρόμος πρέπει να φτιαχτεί άμεσα, παιδιά. Ας πάρουν την πολιτική απόφαση, αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, ας πάρουν τα ρίσκα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Μεσαρά δεν μπορεί να ζήσει όλο το καλοκαίρι και πάλι με το δρόμο κλειστό. Κλειστός εδώ και 2 μήνες παραμένει ο δρόμος της Μεσαράς λόγω της μεγάλης κατολίσθησης, με εκατοντάδες κατοίκους και επαγγελματίες να ταλαιπωρούνται καθημερινά και να πληρώνουν το οικονομικό μάρμαρο της ενεργειακής κρίσης. Ορατά είναι τα προβλήματα στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων και με την ανησυχία να είναι έκδηλη και στον τουριστικό τομέα. Προχωράμε σε αυτή την πρώτη κίνηση, ούτως ώστε να πάρουν ένα πρώτο μήνυμα οι ηθήνοντες, να επισπεύσουν τις διαδικασίες, γιατί η Μεσαρά δεν αντέχει άλλο εμπεγμό. Μιλάμε για μια παραγωγική περιοχή η οποία εφοδιάζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με αγροτικά προϊόντα. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Ταλαιπωρούμαστε καθημερινά για να πάμε στους γιατρούς ή να πάμε για τα παιδιά μας σε οτιδήποτε. Είναι τραγική κατάσταση και πρέπει επιτέλους να πάρθουν αποφάσεις για να ξεκινήσει να φτιαχτεί ο δρόμος. Ας πω εγώ που έχω το κοπέλι μου στο νοσοκομείο και πηγαίνω έρχομαι 3 φορές την εβδομάδα. Έχω γαναχτήσει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ντροπή. Το μήνυμα ότι θα πρέπει να δοθεί άμεσα η μία λωρίδα κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των οδηγών έστειλε ο Δήμαρχος Φεστού κατά τη διάρκεια του συμβολικού αποκλεισμού του παλιού οδικού δικτύου Ηρακλείου Μεσαράς στο ύψος του κόμβου Καστελίου με τη συμμετοχή κατοίκων, επαγγελματιών και εκπροσώπων από το Δήμο Γόρτινας. Ό,τι είχαμε κερδίσει τα 2 χρόνια θα το χάσουμε φέτος. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο να το χάσουμε. Υπάρχουν προβλήματα οικονομικά στην περιοχή. Να κλείσουν το ένα ρεύμα, να επισκευάσουν το κομμάτι από το ένα ρεύμα. Να γίνεται μερικώς κυκλοφορία. Ο δρόμος ο καινούριος έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο Δήμο μας και στην Αγία Βαρβάρα και στους Αγίους 10. Έχει αποκλείσει εντελώς τη Δημοτική Ενότητα Ρούβα. Και εκτός αυτού, όταν πλέον ανοίξει με το καλό, πρέπει να μπουν εδώ στο συγκεκριμένο σημείο εδώ οι φανάρια ή κάτι, διότι φεύγουν τα αυτοκίνητα σφαίρα και μπαίνουν στις ελιές μέσα. Σε μένα προσωπικά 2 φορές παραλίγο να με έχουν σκοτώσει. Όπως έκαναν σαφές, θα πρέπει να τρέξουν άμεσα για αναγκαίες παρεμβάσεις στο δρόμο της Μεσαράς, ενώ στοίχημα αποτελεί να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος το φετινό καλοκαίρι. Με τον παλιό δρόμο είχαν χαθεί πάρα πολλές ζωές, με το ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματίες. Φαντάσου τώρα ένα λεπτό καθυστέρηση είναι μια ζωή. Τίποτα άλλο θέλω να πω. Ενώ με τον καινούριο δρόμο γλιτώναμε μισή ώρα διαδρομή. Ο νότιος οδικός άξονας είναι εντελώς παραμελημένος και κάποια στιγμή η πολιτεία θα πρέπει να το δει άμεσα. Συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών θα επιδιώξει άμεσα ο Δήμαρχος Φεστού, ο οποίος προειδοποιεί με δυναμικές κινητοποιήσεις στην περίπτωση που δεν βρεθεί η χρυσή τομή. Ας κατέβει ο κύριος Καρνέσης να κάνουμε μια συνάντηση. Εμείς περιμένουμε ακόμα μια εβδομάδα να δούμε αν τυχόν υπάρχει επικοινωνία, αν υπάρχουν απαντήσεις. Αν τυχόν στη εβδομάδα αυτή θα γίνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σίγουρα η επόμενη κινητοποίηση δεν θα είναι συμβολική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μετά από τόσα χρόνια είπαμε επιτέλους κάτι σημαντικό έγινε στη Μεσαρά, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Εν τω μεταξύ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης αναμένει τις σχετικές εγκρίσεις προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο δρόμο που σημειώθηκε η μεγάλη κατολίσθηση, καθώς και σε άλλα σημεία. Για το έργο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, τότε το έργο θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου, όπως εκτιμά ο Γιώργος Αγαπάκης.